Αντώνη, άκου λίγο. Το Τζοβάνι και τον... Το Τζοβάνι πότε τον είχες. Πότε. Πουλήσουν 30 εκατομμύρια το πιτσιρικά. Το Τζοβάνι πότε τον είχες, ρε φίλε. Εκεί τα τώρα, επειδή θες να τα ακούσεις εσύ. Πότε τον είχες το Τζοβάνι. Άκουσέ με τώρα. Επειδή θες να τα ακούσεις εσύ, τώρα σε φαγουρίζει η σούφρα. Έκλειψες και τότε να βγει από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό του Κυράστα, του Μαρκαριάν. Όχι, δεν ξέρω. Τρία τα φάγες. Αποκλείεται. Έτσι. Αδελφέ μου, είπα εγώ διαφορετικά. Α, τώρα το βγάζω. Είπα εγώ διαφορετικά. Εντάξει. Sorry δηλαδή. Τότε τι πήρα τώρα. Εγώ δεν είπα διαφορετικά. Έτσι. Γιατί αλλά, παλάμα, για να καθαρίζεις τον Ηρακλή με τελικό. Για να πας τελικό με τον ΠΑΟΚ. Να μην κατεβείς ποτέ. Κάτι Κύπριους είχαν. Με τον Νίκο γεννητή. Δεν μου λέτε, ρε φίλε, κάτσε να σε ρωτήσω κάτι. Τζοβάνι, πότε είχατε. Μια δεκαετία έπεσε στον Ολυμπιακό. Ξέρω, ρε, περίμενα να με πει. Πότε ήταν. 8 χρόνια έπεσε, εσύ. Το ξέρω, ρε φίλε, πότε, με τον Κοσκοτάδη τον είχατε. Με τον, συγγνώμη, με τον Κόκαλη. Με τον Κόκαλη, συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε. Τα έπεξες, ο Κόκαλης. Εντάξει, σου λέει, λάθος κάναμε. Ωρε φίλε, από τον Κόκαλη. Έτσι. Ο Κόκαλης τον έφερε. Πολύ ωραία. Έφερε παικταράδες ο Κόκαλης. Πόσους έφερε από τους παικταράδες, ξέρεις. Με αεροπλάνο οι περισσότεροι. Τον δώσανε την Ιντραλότ, τον δώσανε την. Τον δώσανε. Κάνει διακοπές. Το ξυστό. Κάνει διακοπές. Εντάξει. Άλλη φορά θα τα πούμε που δεν θα κάνει. Πριν τι λέγαμε να πούμε. Δηλαδή οι άλλοι που ήρθαν πρόεδροι, Τζόρνταν και φέραν μεταγραφές, δεν τους δώσαν τίποτα. Όχι. Επειδή ήταν παοξίδι στην Τυφλίδα όταν κινηθήκαν από μικρή, κάναν για το. Απάντησα να κάνουμε κουβέντα επίπεδου, να κάνουμε κουβέντα. Το Σαββίδι τον δώσαν τίποτα. Πήρε καμιά δουλειά κρατική. Το λιμάνι τι είναι. Πλήρωσε και το πήρε. Ο Κόκαλης πλήρωσε να πάρει ξυστό. Η Τραλότ. Όχι, έβριξε ξυστά. Βόντα από πάνω από πώς θα λέγανε. Εσύ τι λες, να έβριξε ξυστά. Έβαλε το σπαραγί ο Ολυμπιακός και το Γάλλο λέει να πάει γαμηθείτε. Τα πρωταθλήματα Champions League στους ομίλους. Να φέρνω με τον Τζοβάνι, τον Καρεμπέ. Έτσι και εγώ τους παίρνω. Η Ιντρακο με έπαιρνε δουλειές στον Ιντρακο. Ιντρακο, άμα να πες τα. Έπαιρνε δουλειές. Ρε Τζόρνταν. Τι Τζόρνταν, φίλε, η αλήθεια είναι. Ρε Τζόρνταν. Η αλήθεια είναι. Συγγνώμη, ρε Μανιό. Η Ιντρακο και δουλειές κρατικές, θα στα λέει. Μανιό. Δηλαδή μισό λεπτό να καταλάβω τώρα. Το είπα και πριν. Ρε Τζόρνταν, μια Ελλάδα ήταν στα πόδια του Κόκαλη. Όλοι το προσκυνούσανε. Το καταλαβαίνεις. Το προσκυνούσανε. Έτσι φέρνω κι εγώ τον Τζοβάνι και τον Κάρεμπε, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Τι έκανες, τι άκουσα. Αν είμαι κι εγώ και μου δώσει το κράτος δουλειές, να πάρω την Ιντρακόμ, να πάρω το ξυστό, να ξύνω, θα σε φέρω και τον Τζοβάνι και το Μέση θα σε φέρω. Δεν ήθελες όσο ακόμα. Να παίρνω το πρωτάθλημα απευθείας, ο πρωταθλητής να πηγαίνει ο Μήλους, να παίρνω και 30 εκατομμύρια, θα σε φέρω και το Μέση, ρε φίλε. Και τον Εμπαμπέ θα σε φέρω. Βέβαια. Και ο άλλος ήρθε από τη Ρωσία και πληρώνει χρεοκοπημένες εταιρείες. Χρεοκοπημένες εταιρείες. Μια δουλειά εδώ. Μέσα μπήκε δηλαδή, μας αγαπάει και. Φυσικά, πληρώνει χρέη. Ωραία. Τι, οικονόμησε τίποτα. Όλα τα πλήρωσε. Ωραία. Τι ωραία, το παλιούρι μαλάκα σε ένα τσουβάλι εκατομμύρια και δεν μπορεί να βγάλει άδεια χτίζει. Και τα λεφτά του είναι και τιμία. Στο κάνει κάμπινγκ, μόνο με τέντες. Ενώ οι άλλοι είναι. Όλοι... Είστε μαλάκα, εσείς είστε και δυο. Στο κάνει κάμπινγκ ο ένας. Εγώ από το Χατζηνάκα, άμα δεν μπορούσε να χτίσει το Καζαβίτα. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος το πλήρωσε, ρε φίλε. Δεν του το δώρησαν. Να σου πω, άκουσε κάτι, ρε φίλε. Άκουσε κάτι. Ακούω. Οι δύο πόντι. Ναι. Οι δύο πόντι είναι φιλαράκια. Και οι δύο χοντροί. Κακό είναι. Οι δύο πόντι είναι φιλαράκια. Ναι, κακό είναι. Εγώ τους σέβομαι σαν επιχειρηματίες. Τους σέβομαι. Κακό είναι. Όμως, ρε φίλε, ο Μελισανίδης. Ναι. Τον κάνει κόμπο το δικό σου. Κόμπο. Τι εννοείς? Κόμπο. Από την ημέρα που του την κάνατε στο Βόλο με το τελικό κυπέλλο με τα 10 μέτρα offside, τον κάνει κόμπο. Νομίζεις, εσύ τα νομίζεις. Και όσο και να μην το πει καλά, εντάξει. Μόλις σας τα λέτε, μόλις σας χαίρεστε. Φίλε, μια φορά. Για να αποκλέψετε το πρωτάθλημα του Σαββίδη. Περίμενε λίγο. Για να αποκλέψετε το πρωτάθλημα. Άκουσε με λίγο, άκουσε. Ναι, φίλε, κάτσε λίγο μισό λεπτό. Εγώ τώρα, σαν Αριανός, έχω μια απορία. Αφού τον κάνει κόμπο, πώς μετά από το κύπελο στο Βόλο του πήρε άλλα δύο σερί. Εγώ απορία σαν Αριανός την έχω που ξέρετε ότι. Τους λατρεύω, το λατρεύω τον ΠΑΟΚ, το ξέρετε. Αλλά αφού το έχουν κάνει κόμμα το Σαββίδι, πώς του πήρε δύο σε ρίξη πελάτα. Γιατί δεν ήταν η ώρα του, γιατί δεν ήταν η ώρα. Καλά. Τι δεν είναι η ώρα, εγώ ξέρω να μάθω. Εντάξει. Έλα ρε φίλε.
για να κλέψετε ένα πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ τότε. Μα δεν ήταν η ώρα, Νίκο. Δεν ήταν η ώρα. Τώρα είναι η ώρα όμως για να κλείσεις και να πάμε στο επόμενο. Αντώνη, να βγει κι άλλος, φίλησε πάρα πολύ ώρα. Να είσαι καλά, χάρη. Είναι άδικο να βγει κι άλλος. Μια ώρα δεν είναι φίλη. Να σου πω κάτι, πήρε, ρώτησε. Εγώ ενώ είπα ότι ο Μίτσελ παραιτήθηκε, αυτό θα ήταν τα δικά του έλεγε. Εντάξει, δεν τον πειράζει γιατί σου λέει τα μάθημα από εσάς. Και στο μάθημα τώρα που λένε, για να, πέρα από την πλάκα, αν έμπαινε αυτό που είπε και ο Ιορδάνης, γιατί λέμε αυτά, έκανε πίσω πάω πέρα από τα χαβαλέ που κάνουμε. Αν έμπαινε τον γκολ του Ολιβέρα εκεί, άλλο μάτσα ήταν εκεί. Δεν υπάρχει. Αλλά αυτά να τα λέμε και για τα άλλα Ολυμπιακό, όχι μόνο για τα άλλα. Τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε. Τι καλός άνθρωπος. Έλα, μιλά. Έτσι είναι, Βελουχιώτη, έτσι. Καλησπέρα. Γεια σου, Βελουχιώτη. Καλησπέρα. Που λέει. Ναι, καλησπέρα, φίλε, όνομα και ομάδα. Μάδα, μάδα. Νικόλας, Ολυμπιακός από Αθήνα. Νικόλας, ο παδός του Ολυμπιακού από Αθήνα. Πάμε, Νικόλα. Λοιπόν, μια διόρθωση θέλω να κάνω. Να με διορθώσει. Συνδιακόπτω. Και αυτό το λέω για τον Τζόρνταν. Άκουσε με τώρα. Αφού δεν του βερκώσατε του Σαββίδη τότε με τον Τζίπρα. Όταν έπαιρνε, αλλά σας βρήκε πεινασμένους και σας δούλεψε με ένα πρωτάθλημα, ένα ντάμπι. Αφού δεν τον σβερκώσατε τότε, όταν τα έπαιρνε κοψοχρονιά όλα με τον Τσίπρα, να σας κάνει και ένα γήπεδο. Ποιος είχε την καλύτερη ομάδα, τώρα θα διώξει. Τώρα θα διώξει. Την καλύτερη ομάδα, ποιος την είχε τότε. Κατάλαβες τι είπα. Όχι, δεν κατάλαβα. Στην καλύτερη ομάδα. Ποιος την είχε την καλύτερη ομάδα. Περίμενε! Τότε και την είχε την χρόνια Ολυμπιακός. Δεν είναι ερώτημα αυτό. Δεν είναι θέση αυτό. Επί Τσίπρα πήρε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ποιος είχε την καλύτερη ομάδα. Ελληνικά μιλάω. Σαν ρόστερ, σαν υλικό. Ελληνικά μιλάω. Ποιος είχε. Ίσως ο ΠΑΟΚ. Ίσως ρε μαλάκες. Βγήκε ο Ολυμπιακός και το παραδέχτηκε. Και σήμερα ακόμα ίσως. Εγώ αυτό που. Ωραία. Και επικόντρα. Αλλά είσαι ο Ολυμπιακός. Και αυτό που λέει ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είχε ομάδα. Έχα όλη διαφορά από το δεύτερο. Ολυμπιακός. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο όμως. Ολυμπιακός. Δεν είναι. Όταν το πήρε η Λέστερ. Άλλες 6 ομάδες είχαν καλύτερο ρόστερ. Ολυμπιακός, τι σας γέσει. Πέρα από αυτά που λέμε ότι κάποια από τα αθλήματα τα έκανε μαϊμού, κάποια παιχνίδια τα έσφαξε του Ιωαννίδη. Είχε την καλύτερη ομάδα, το ξέρω να πω. Είχε Τζιωβάνι, Καρεμπέζε, Ελίας. Δεν θα μην ξέρω. Εδώ και χειρές για τη χρονιά του Τάπερ. Εμένα η έστασή μου άλλη είναι. Λέω Ολυμπιακός του Κόκαλη. Και το κράτος του Μητσοτάκη, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη που τον έδωσε τις δουλειές στη χώρα. Έτσι, την Ιντραλό, την Ιντρασόφ, το Ξυστό, το ένα, το άλλο και έπαιρνε τα λεφτά και τις δουλειές από το κράτος και έφερνε τον Τζιωβάνι και τον Καρεμπέ με λεφτά δημοσίου. Αυτά ρε φίλε δεν είναι εύνοια. Αυτό λέμε. Και ο Ολυμπιακός δεν χρειάζονταν τότε τη διαιτησία. Οι διαιτητές μπρόχνουν από μόνοι τους τον Ολυμπιακό, ξέρεις. Μόνο σαν όνομα. Και αυτό μπορεί να είναι. Όχι αυτό μπορεί να είναι. Είναι μια συνήθεια που έγινε. Είχε μια ομαδάρα Ολυμπιακός με εκείνους παικταράδες που όλους τους διέλυε. Δεν ξέρουμε ότι ο Τζόρντι επιτρέπει. Έλα, φίλε, κάνε την ερώτηση και να μου πει. Συγγνώμη, πού διόρθωσε. Έλα, φίλε. Ακού. Να μιλήσω. Έλα, διόρθωσε, ναι, συγγνώμη, μα συγχωρείτε. Όταν ξεκινάει, μιλάει. Εγώ μίλησα για το γήπεδο. Κάτσε, κάτσε. Δεν πέτασε το πουλί. Γιατί δηλαδή θα αργήσει ο Πάουκ να κάνει γήπεδο. Για πε μου. Είναι ευκαιρία. Εδώ πόλεμο έχουν ακόμα οι άλλοι. Όταν τα έχει καλά με το γήπεδο. Μόνο με άλλη ιδιοκτησία να κάνει ο Πάουκ γήπεδο. Δηλαδή είναι χρονοβόρα ήταν αυτό. Μόνο με άλλη ιδιοκτησία. Ο πόλεμο πάει καμιά 5-7 χρόνια. Είμαι άλλο πρωθυπουργό. Είναι χρονοβόρα τα πράγματα. Και την επόμενη τετραετία μετά. Κάτσε να μιλήσει ρε παιδιά. Τόση ώρα. Είναι το παιδί τηλέφωνο περίπου. Έλα ρε πώς δηλαδή. Νικόλα, πάμε αγόρι μου. Έλα ρε φίλε. Έλα παιδιά. Λοιπόν, δεν θα κρατήσω πολύ τη γραμμή. Πες. Φτάνει ήδη. Πες κάνω λάθος. Το θέμα είναι ότι κράτησε η γραμμή χωρίς να μιλήσει. Έλα. Να ακούσουμε τι λέει ρε πώς καταλαβαίνει. Δεν ακούμε. Για τους Ελληνίτες που πες Κώστα δεν είναι 19. Ναι ρε φίλε, εντάξει, είπαμε λάθος έγινε. Εγώ είχα λανθασμένη άποψη, ναι. Ο Ασλαμάς φωνάζει, ωραίγεται, πρέπει να λέει να ακούσει μου τηλέφωνο. Να ξεκινήσαμε. Έλα. Να πω. Ναι, πες. Λοιπόν, οι elite διαιτητές είναι 30. Η ενενεργία elite διαιτητές πώς είναι, φίλε. Ορίστε. Η ενενεργία που θα πες, όχι, δεν είναι 30. Δεν είναι 30. Είναι 30, εκ των οποίων 30 είναι. Τους έχω μπροστά μου αν θέλεις, μπορεί να σας διαβάσω και όλους. Δεν χρειάζεται καμιά 30. Δηλαδή και άμα είναι πρώτης κατηγορίας Ισπανός, Ιταλός, Άγγλος, μας πείραξε. Άμα έρθει από τη Μολδαβία και του Ουσμπεκιστάν. Μας πείραξε να έρθει πρώτης κατηγορίας Ισπανός. Αυτό λίγο σκέφτηκα. Άντε με τις μαλακίες. Άρα εδώ με τα δικά σου λεγόμενα λοιπόν είναι 30, θα μπορούσαν να παίζουν. Πιστεύεις ότι και elite διαιτητής να είναι, δεν μπορεί να την κάνει τη μαλακία. Και να ευνοήσει κάποιον άλλο και elite να είναι. Ναι, θα ξέρεις ένα ανθρώπινο όμως, Κωστάκη. Θα ξέρεις ένα ανθρώπινο. Γιατί τότε να φέρουμε τον Παΐσιο.
Τι πάει εσύ, τι να πάει εσύ, τι να πάει εσύ, τι να πάει εσύ, γιατί όλοι οι μαλακίες λέμε τώρα, δεν μου λες, ο Κουλμπάκο τι είναι εδώ πέρα, ελίτ δεν είναι. Ελίτ. Τι έκανε, δεν έκανε τα μαλακίες. Ο μαλακίες έπαιξε. Κακή διαιτησία έχει. Ναι, αυτό δεν λέει. Ελίτ, αυτό έκανε. Δες τώρα, δες τώρα, άντε αφού λες αυτό, να σου ζωγραφίσω για να το καταλάβεις. Ο διαιτητής δεν φαίνεται όταν είναι περίεργος. Μπορεί να είναι κακός διαιτητής, να κάνει 10 λάθη. Είναι κακός διαιτητής. Δεν μιλάμε για τον κακό διαιτητή γιατί δεν είναι στη μέρα του. Μιλάμε για τον περίεργο που έρχεται με Αλβανό στο ΒΑΡ και κάνει εδώ. Έτσι. Κάνω βαλβίδια. Τι ναι. Αυτό λέμε. Κατάλαβες τώρα. Μπράβο. Τελείωσε. Θα σε χειροκροτήσουμε. Δεν έχω και μαρκαδό. Γεια σου, Μπιλ Σίτε. Δεν καταλαβαίνουμε τώρα. Θα σε δώσω εγώ. Γεια σου, Μπιλ Σίτε. Ευχαριστούμε. Εδώ ο άλλος δεν είχε μαρκαδόρο να γράψει το τηλέφωνο για να πάρει το αυτοκίνητο. Ο άλλος έκλεισε το πάρκινγκ και ήρθαμε για εκπομπή 8.30 ώρα. Έλα ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, άρα είναι 30. Έλα, όχι, δεν μου λες, στα γρήγορα, στα γρήγορα. Νικόλα, μπορείς να πεις χώρα και αριθμό. Χώρα και αριθμό, σου είναι εύκολο. Ήρθα για χαρά, τι χώρα και αριθμό. Μια ώρα πριν. Οι διαιτητές. Ναι. Οι διαιτητές είναι 30, εκ των οποίων ναι. Οι 28 έχουν μείνει, γιατί ο ένας είναι ο, yeah, ο Έλληνας, ο Σιδηρόπουλος, ναι. Και ο δεύτερος είναι ο ένας Ρουμάνος, ναι. Ο Βίδιου Χαρντεγκάν, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή πέρσι. Α, ναι, μπράβο, ναι. Άρα είναι 28 δηλαδή. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα δεν είναι, είναι ο Κουλμπάκοφ, είναι ο Όλιβερ, είναι ο Τέιλορ, είναι ο Μαθάν από την Ισπανία, Γεράντι από την Ισπανία. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Εδώ επανέχεις εύκολα χώρα και αριθμό. Χώρα και αριθμό. Ισπανία. Θα φάμε σε ώρα αυτό. Ρε παιδιά, ακούστε λίγο να σα πω. Ολλανδοί, Ιταλοί, Γερμανοί, Λευκορώσοι, Άγγλοι. Ναι. Έχει έναν Ισραηλινό, τον Γκρίνφελ. Ωραία, ναι. Δεν υπάρχει. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν έρχονται γιατί είναι μεγάλη η αμοιβή του. Πέρα, ναι, από αυτό, πέρα από αυτό. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό, η αμοιβή, το πρόβλημα μου ρε τώρα. Άντε ρε Ιορδάνη, το αμοιβή το πρόβλημα τώρα. Άκουσε με, άκουσε με. Μαλακίε τώρα θα λέμε. Νικόλα, άκουσε με τώρα. Όταν έχουν ομάδα εδώ, πάω και πάνε να πάρει τον τάμπου. Έρχεται καλός Ολυμπιακός με τον Μάρτινς, βέβαια. Εντάξει, ο Πάοκ ήταν καλύτερος. Και φέρνουν διαιτητή Γερμανό, όπως τον λέγανε. Όταν ξέρανε εδώ στον Πάοκ ότι τον έχουν top διαιτητής. Πολύ καλός. Top διαιτητής, αλάνθαστος. Πολύ καλός. Όταν ξέρανε ότι τον έχουν τον Ολυμπιακό εδώ για. Για... Έφερε Βασίλη, τον Ξανθό. Για μισκοτολόγου μου, φέραν top. Τώρα που ξέρουν ότι δεν τους έχουν. Φέρνουν Μολδαβούς, φέρνουν Λετωνούς, φέρνουν Αλβανούς. Εμείς τους διαλέγουμε. Τέτοι, όχι, εγώ τους φέρνω. Πρώτα απ' όλα, πώς γίνονται. Παίξανε μάτσι εσύ τώρα. Βέβαια, σε μάτσι. Ζητάει ο πρόεδρος από εδώ πέρα της ΚΕΔ, στέλνει να πούμε χαρτί και λέει: θέλουμε κάποιον ελίτ διαιτητή. Αν αποφασίσει η Ομοσπονδία, παράδειγμα της Γερμανίας, ότι έδωσε. Αυτός ο μαλάκας ο Μπέρετ που βάλαμε, γιατί είναι ο μισθός του, ρε παιδιά, για να φέρει καλούς ξένους δεν είναι ο Μπέρετ. Μισό λεπτό, δηλαδή ο πρόεδρος της ΕΠΟ κάθεται, γράφει επιστολή όπως λέει ασλάμα. Με email μπορεί να το στείλει, ρε. Όνομα και ομάδα. Με email, βρε, τσομπάρε. Το βάζει στο φάκελο. Κρασάρει το φάκελο. Πάρε άλλο στην κρασάρι. Φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ακούμε τώρα ότι όλοι οι πρόεδροι είναι λαμόγια των ομάδων. Εκτός από τον Σαββίδη που αγαπάει τον ΠΑΟΚ, όλοι οι πρόεδροι οι υπόλοιποι έρναν δουλειές από τις κυβερνήσεις. Εκτός από τον Σαββίδη που έχω σκεφτεί και μπήκε μέσα και μας έκανε τη χάρη που ήρθε. Εσύ τα λες. Εγώ τι είπα, εγώ είμαι λαμόγια. Όλοι οι πρόεδροι ήταν άλλη ομάδα από μικρή. Ο Σαββίδης ήταν ΠΑΟΚ από τη μέρα που γεννήθηκε. Όλοι οι πρόεδροι είναι περίεργοι. Λαθρέμποροι τα λεφτά τα κάναν βρώμικο. Ο Σαββίδης τα έκανε καθαρά. Γιατί έκανε δυο δουλειές στο Σοβιέτ. Αυτά είπα εγώ, ρε. Κράτο και τα. Μέσα και το. Βόλευε στα καπνά το πρωί και το βράδυ έγραφε την ψυχολογία του Μερολόγου για τα δύο δουλειές. Τα πια τα λεφτά. Κάνε λίγο προπαγάνδα. Τι να τους πεις τώρα να πεις. Τώρα στο σήμα σου φτάνει. Χαρήκατε. Μπράβο. Τα λες ωραία. Τώρα έρχεται η ώρα. Να δούμε τρώνε το ξεβράκο. Συγχαρητήρια. Τώρα του πήγαν σε πιστολές. Αμφισβητήσω ότι πήρε δουλειές ο Κόκαλης από το κράτος. Σου λέει και εσύ αυτές που πήρε ο Σαββίδης από ποιον είναι εδώ δεν πέρα. Δεν πήρε ο Σαββίδης καμιά δουλειά από κράτος. Στα κανάλια του Μαρινάκη. Στα κανάλια του Μαρινάκη υπάρχει χούντα, δεν είναι να μην μιλήσει κανένας για Ολυμπιακό. Στα κανάλια του Σαββίδη υπάρχει δημοκρατία. Όλοι μιλάνε για ΠΑΟΚ. Το ξεσκίσαν στην κριτική του Σαββίδη. Ποιο να. Εντάξει.
Μαλάκα, από τους που έχει εκεί στο όπερα. Αν με ξαναρωτήσει, και λέει αθλητική Κυριακή. Με ποιο χέρια. Όχι, κράτα, όχι, κράτα τον πάγο. Ξαρώντα μια φορά ψώνα. Ε, μαλάκα. Κράζει τον πάγο. Στο όπερα. Μαλάκι τώρα. Στο όπερα, κράζει τον πάγο. Ρε Τζόρνταν, συγγνώμη, τώρα αυτό ειλικρινά. Δηλαδή, ο προβολέα θέλει να τα κάψει. Στο όπερα, κράζουν τον πάγο. Στο όπερα, κράζουν τον πάγο. Και στο μετρό. Βέβαια. Βέβαια τι, το αμφισβητεί. Τι αλλάζει, μαλάκα. Αυτή που είναι στο όπερα. Έπρεπε εγώ να με διευθύνσει και να τους κάνω όλους. Πάνε κάτω αυτά στο Mega Channel να δούμε τι θα πάνε. Ρε φίλε, προχθές το πρωί, επειδή βλέπω τα αθλητικά πρωί, πρωί στο καθαρά. Ο πρόεδρος ήρθε εδώ να καθαρίσει το ποδόσφαιρο. Το Open ξεκίνησε αθλητικά. Μισό, ήρθε να καθαρίσει το ποδόσφαιρο του ελληνικού ο πρόεδρος. Με τον πρώτο που τα βρήκε ήταν τον Αχιλέα Μπέο. Δεν βρήκε τίποτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κανένα δεν βρήκε. Δηλαδή τώρα μιλάμε. Όσο και να προσπαθήσε να το λέει επίσημα. Να σε λέω. Αυτό το λες επίσημα. Μεγάλη προσπάθεια δεν με τον Αχιλέα Μπέο. Ευχαριστούμε. Αλλά και αυτό που κάνει η προπαγάνδα. Με τον Αχιλέα Μπέο τι βρήκε. Ξέρω εγώ βόλτες από τη Μακεδονία Παλάσσια. Ε, άμα πάει ο Μάρκος. Ο Μπέος άμα κάνει βόλτα, τι τα βρήκε ο Σαβίδης με τον Μπέο. Όχι, δεν τα βρήκε, τα βρήκαν. Όχι, βγήκε η παραλία για κάποιον. Ρε, από τον Μπέο τι να κερδίσει ο Σαβίδης. Βγήκε η παραλία, ο Βόλος κύρδε εδώ. Από τον Μπέο τι να κερδίσει. Δορυφόρο, ρε, τι να κερδίσει. Α, όπως ο δικός ο Καρυπίδης. Και λέω, πάμε να κυνηγάει τον Μπέο. Ο Καρυπίδης τον πειράζει. Πάμε να κυνηγάει τον Μπέο. Αυτό είναι να κερδίσει από τον Μπέο. Να τον βάλει να μαλώνουμε τον Άρη τον Μπέο. Αυτό είχε να κερδίσει ο Πάο. Κάνει ο Καρυπίδης. Σίγκαρμαν είναι το nickname σου από το Σούγκαρμαν. Τον βάλουν στα Αράβια εδώ. Το Μπέο. Το χαβάτ. Που τον βρίζανε εδώ τα ραδιόφωνα. Σίμω βάλει και το Σούγκαρμαν. Να δεις τι είναι. Βάλε. Τρεις φορές την εβδομάδα Μπέο στα ραδιόφωνα της πόλης. Και μέχρι πριν λίγα χρόνια τον βρίζανε. Τα ίδια ραδιόφωνα. Καλά, αυτό είναι. Βγάζουν και τον Πινέζα που λέει ότι αγαπάω τον Άρη. Πολλοί τον βγάζουν τον Πινέζα. Όταν τα έχει καλά ο Μπέος με τον Μαρινάκη ήταν υπόκοσμος. Έτσι. Μόλις τα έχει καλά με τον Σαβίδη, κύριε Δήμαρχε. Είναι κύριε Δήμαρχε και, και παραδόβατσα ο Μπέος και καλή ομάδα ο Μπέος. Ρε εσύ δεν μας έλεγες ο μόνος που ξέρει μπάλα είναι ο Μπέος. Και είναι αυτός και πήρε μια ομάδα που κάνει. Καλά, άλλο είπα τώρα. Τι άλλο είπε τώρα, πάλι άλλο είπε. Άλλο είπα. Άντε πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Αγγέλος Κλέο. Σούγκαρμαν. Ο Μουρτζίλας, ο πρόεδρος της Ένωσης Σημαδίας, είναι φίλος μου προσωπικός. Ο Μουρτζίλας. Τον έχω κράξει εγώ απεριόριστα, τον κράζω. Τον πιάσαν στη Βέρεια τον Μουρτζίλα το Στέργιο. Το λένε Στέργιο, ο Τζόρνταν σε κράζει Σαλονίκη. Και ξέρετε ρε Κολόπεδα τι τους είπε. Καλά με κάνει ρε φιλαράκι μου, είναι ότι γουστάρι με κάνει. Έτσι. Μαλάκα να τρέχεσαι. Έχεις τρέχεσαι μαλάκα, δεν μου ξυρίζεις. Μαλάκα, σαν ακούω τον Γκάρι Νέβιλ στο τέτοιο που σχολιάζει. Κατάλαβες. Αλλά ξέρει εγώ άμα τον κράξω για κάτι είναι στάνταρ. Τέλος, είναι του Τζόρνταν κράξω. Δεν τον βρίζω και τον έκραζα για τον Καραντώνη. Δεν κράζει τώρα κανένα πάνω, ούτω κάτι. Το λέω τι έγινε με τον Καραντώνη, ακόμα του κρατά. Με λέει τον είπα να πούμε, παίξε καλά γιατί μα κράζουν. Κοίτα και τον Κίζα. Για τον Παπορίδη και τον Κίζα. Γιατί δεν είπε κάτι, ρε Σίτζο. Ο Κίζα τον έβριζε κάποτε. Ο Κίζα πέρα από εκείνη τη διαιτησία την, αυτή που έκανε στην Τούμπα μέσα πάω από όλων Αθηνών με τον κόλ που ακυρώνει του Νέσε και το πέναλτι που δεν δίνει στον Πάο και έρχεται 0-0 το παιχνίδι εκείνο. Στο Πάο Παναδυναμικό. Δεν βλέπει σε λίγο! Εγώ να τραβώ. Τι κάνει εκεί για το μα, θυμάσαι! Τι γίνεται, Βασίλη, στο 90-2. Φεύγουν τέσσερι με έναν αντεπίδευση ο Απόλλων. Ένα φεύγει! Για 0-1. Φεύγει ο Τσιλιγκύρη με το γήπεδο μόνο του. Δεν ξέρω τι θέλει. Και ένα ξεκινάει. Μαρέ, τι θυμάσαι, μαλάκα. Τέσσερι με έναν φεύγαν. Βγαίνει ο Γλύκο! Ο Γλύκο! Άλλη στη διαλύσια του Πάου Παναδυναμικό. Και πάνω από λασάρι Τσιλιγκύρη και σπουδίζει τη λέξη, μαλάκα! Και είναι η Τούμπα, όλοι κάνουν το σταυρό. Θέλεις να το δούμε και το παιχνίδι που δεν είναι έτσι που τα λες.